Πρωτοφανής χαλαζόπτωση χτύπησε την καρδιά του κάμπου της Μεσαράς. Το χαλάζι που έπεφτε ακατάπαυστα επί 15 λεπτά ράβδισε ελιές, οποροφόρα δέντρα, υπαίθριες καλλιέργειες και έσκισε τα νάιλον σε θερμοκήπια. Όλος ο καρπός είναι κάτω. Όλες κάτω. Φουχτές. Τι συχνά εδώ. Τόσο πολύ όχι. Εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Ερχόταν από τη θάλασσα, από το Καλαμπάνι μεριά ερχόταν και προχωρούσε πέρα. Τώρα όπου έπιανε. Χρόνια που είμαι 85 χρονών δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά έχει κάνει σε ορισμένες περιοχές μεγάλη καταστροφή. 6:30 άρχισε άστραφτη και βροντούσε από εκεί. Τάξε πως ήταν πόλεμος. Και κατά τις 8:15 άρχισε ένα κοσάλιο που δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Στο μάτι της φοδρής καταιγίδας βρέθηκαν τα χωριά Καμιλάρη, Σίβας, Πετροκεφάλι, Κουσές και Κόκκινος Πύργος. Με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται σήμερα δραματική από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Το πέρασμα του χαλαζιού από την περιοχή του Καμιλαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές όχι μόνο στις ελιές αλλά και σε υπαίθριες καλλιέργειες πρώιμης παραγωγής όπως οι αγκινάρες και τα κουκιά, καθώς και σε οποροφόρα δέντρα. Τώρα εδώ πέρα τα κιναράκια αυτά που είναι απάνω θα τα έπαιρνε μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτά τώρα θα μαυρίζουν με το χτύπημα που έχει κάνει και είναι άχρηστα. Για τη διάλυση. Και δεν πειράζει μόνο, μας είπαν, πάει και τώρα το κακό, ότι δεν τα αποζημιώνει λίγο ολικά αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι. Και αν είναι έτσι. Είναι όλες κάτω. Όπως βλέπετε και εδώ κάτω γίνεται χαμός. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς συλλογή του ελαιοκάρπου καθυστερεί γεγονός που σημαίνει ότι το 80 με 90% της παραγωγής βρισκόταν πάνω στα δέντρα που ραπίστηκαν ανελέητα από χαλάζι μεγέθους καρυδιού. Μία μέρα μετά σφοδρή χαλαζόπτωση, το χαλάζι που είχε μέγεθος καρυδιού παραμένει ακόμα αναλύωτο όπως μπορείτε να δείτε. Τώρα που ερχόμουν εγώ στο δρόμο, έξω από το χωριό στο δρόμο, ήταν δύο πιθανές το χαλάζι. Και έχω κάτι δεντέλια εδώ πάνω και πάω. Μεγάλη καταστροφή. Τίποτα, Μεγάλη. 70 με 80%. Μέγεθος ήταν σαν κάστανο. Εδώ μέσα στο καφενείο και επειδή είναι πάνελα από πάνω, δεν μπορούμε να ακούγαμε ένα τον άλλο. Οι κάτοικοι μιλούν για ένα πρωτοφανές φαινόμενο και ζητούν από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των ζημιών προκειμένου να αποζημιωθούν. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη Δευτέρα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή που επλήγει από τη χθεσινή χαλαζόπτωση προκειμένου να γίνει καταγραφή των ζημιών. Ξέρετε, θα έρθει ο Γιωπόνος, αν θα έρθουν τη Δευτέρα και ό,τι κάνουν. Αν πληρώσει τίποτα ο ΕΛΚΑΣ, οι άλλοι καταστράφηκαν. Αλλιώς κάποιοι καταστράφηκαν, Όλα. Αν πάρουν τίποτα, αλλιώς κλαίμε την πύρα μας. Η χθεσινή χαλαζόπτωση είναι η τρίτη που σημειώνεται μέσα σε διάστημα ενός μήνα στην περιοχή της Μεσαράς. Στις 10 Δεκεμβρίου έπεσε δυνατό χαλάζι στο Ρωτάσι, στον Πύργο και το Μεσοχωριό. Ενώ μικρότερης έκτασης χαλαζόπτωση είχε προηγηθεί σε περιοχές του Σοκαρά και του Ασημείου. Δεν πάει ο αγρότης που δεν πάει καλά, τώρα μας διάλυσε τελείως. Δηλαδή αυτό ήταν το τελικό μας χτύπημα, τελειώσαμε.